Θες να παρουσιαστούμε λίγο, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ως εκπρόσωπη της WWF, καταρχήν θα θέλουμε να μας κάνετε μια μικρή παρουσία στο ποιοι είστε και το τι κάνετε σήμερα εδώ. Είμαστε η Δίκη Μπαρμπόκα, υπεύθυνη προγράμματος WWF Καλύτερη Ζωή. Και ο Κωνσταντίνος Σουβαλάς, υπεύθυνος τοπικών δράσεων αντίστοιχα του προγράμματος Καλύτερη Ζωή στο WWF Ελλάς. Ωραία, να πούμε λοιπόν τον σκοπό της επίσκεψής σας εδώ στα Ιπποκράτη 2018. Προσκεκλημένου του Zoom Call, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και την πρόσκληση. Έχουμε φέρει την κινητή μας έκθεση για να μάθουμε να μαγειρεύουμε ένα καλύτερο κόσμο για εμάς και τα παιδιά μας. Πόσο εύκολο τελικά είναι να μαγειρεύουμε τον κόσμο? Είναι πολύ πιο εύκολο από όσο πιστεύουμε και όλοι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή μέσα από πολύ θετικές και μικρές λύσεις, μέσα από την αλλαγή των διατροφικών μας μοντέλων. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι μεγάλοι είμαστε τελικά πάντα το πρότυπο για τα παιδιά. Τα παιδιά βλέπουν εμάς. Γι' αυτό θέλουμε μαζί μας και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε κάθε πόλη που πηγαίνουμε. Να πούμε ότι η COS είναι ο τελευταίος σταθμός μιας πολύ μεγάλης περιοδίας. Έχουμε πάει ήδη σε 21 πόλεις και είναι τιμή μας που έχουμε φτάσει και στο μισή της COS να μάθουμε μαζί με τα παιδιά και τους μεγάλους πώς μπορούμε να καθόμαστε πιο υγιεινά και για μας και για τον πλανήτη. Έτσι, να μας πείτε τελικά τις τακτικές που χρησιμοποιείτε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια και δραστική μέθοδη, ούτως ώστε να πείσετε τα παιδιά ότι τελικά το να μαγειρεύουμε τον κόσμο με πιο υγιεινά είναι καλύτερο για αυτούς. Πράγματι, στήσαμε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα μέσα από διαδραστικά και εκδηματικά παιχνίδια. Θέλουμε να έρθουν τα παιδιά και να ανακαλύψουν μόνα τους μέσα από το παιχνίδι τι σημαίνει καλύτερη διατροφή. Να μάθουν δηλαδή τι σημαίνει ότι τρώμε πιο εποχικά και πιο τοπικά. Ότι δεν τρώμε τρόφιμα που ταξιδεύουν από πολύ μακριά, αλλά τρόφιμα που παράγεται στον τόπο μας. Τι σημαίνει να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων, τι ψάρια τρώμε και σε ποια εποχή, όπως επίσης και να μάθουμε τι είναι αυτό το φινικέλαιο, το κρυμμένο λάδι, μέσα σε πάρα πολλά τρόφιμα που κάνει μεγάλο κακό στον πλανήτη. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν ιδέες που μπορούμε εδώ πέρα να έρθουμε να τις ανακαλύψουμε και σιγά σιγά να κάνουμε τις αλλαγές στο σπίτι μας, στο σχολείο, στην πόλη μας. Πόσο σημαντικός είναι τελικά ο ρόλος του γονέα και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ούτως ώστε να γίνει έτσι βίωμα η σωστή διατροφή από πολύ μικρή ηλικία? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι ρυθμοί και ο τρόπος ζωής μας. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο ότι ειδικά οι μητέρες καλούνται να κάνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα τους, όπως και οι γιαγιάδες που συχνά είναι αυτές που τρέφουν για τα παιδιά. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τελικά όλοι μας μέσα από τα πολύ μικρά παραδείγματα που δίνουμε, δηλαδή μην περιμένουν οι γονείς αν δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά να φάνε τα παιδιά τους στις διαμαντιές. Εμείς είμαστε τα πρότυπα, εμείς μπορούμε μαζί με τα παιδιά να τα βάλουμε στην κουζίνα, να μαγειρέψουν μαζί μας, να μάθουν λίγο από πού έρχεται ένα τρόφιμο. Πολλά παιδιά αγνοούν ότι το γάλα βγαίνει από τις αγελάδες, ότι οι πατάτες δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Είναι βασικό να δούμε τον κύκλο ζωής ενός τροφίμου και να καταλάβουμε ότι κάθε τρόφιμο κρύβει μέσα του κάτι από τον πλανήτη. Κάθε τι που τρώμε εμείς έχει μέσα κάτι από το περιβάλλον. Δηλαδή είτε είναι νερό, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι γη, είτε είναι η ίδια η εργασία του αγρότη. Αυτό σιγά σιγά να μάθουμε να εκτιμάμε και σιγά σιγά να εκτιμάμε και την ίδια την τροφή. Αυτό θα μας κάνει καλύτερους και πιο συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Τι είναι αυτό που σας ρωτούν έτσι τα μικρά παιδιά βλέποντας όλα αυτά τα παιχνίδια που παρουσιάζονται? Λοιπόν, τα δύο βασικά πράγματα γενικότερα που μας ρωτάνε τα παιδιά, μάλλον είναι κάποιες απορίες που έχουν, όπως από πού προέρχονται πραγματικά τα τρόφιμα. Δηλαδή, βλέπουν ένα πακέτο μακαρόνια και ρωτώντας τα εμείς από πού προέρχονται τα μακαρόνια, μας λένε από το δέντρο τη μακαρονιά ή κάποια τέτοια πράγματα. Αυτά είναι τα πιο αστεία. Γενικότερα, τα παιδιά στην επαρχία δεν έχουν χάσει πάρα πολύ αυτό το όνομα που συνδέει την διατροφή με την εποχικότητα, την εντοπιότητα και την προστασία του πλανήτη γενικότερα. Όπως δηλαδή επιλέγουμε τα τρόφιμα να τα τρώμε όπως πρεσβεύουμε και σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή να τρώμε φρούτα λαχανικά, τοπικά και εποχικά. Κάπως έτσι. Η πρόσκληση αφορά όχι μόνο τα παιδιά και τους γονείς, αλλά αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πόσο σημαντικά τελικά είναι αυτή η αλυσίδα να συνεργάζεται μεταξύ της? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς. Γιατί όλα τα βιώματα των παιδιών ξεκινάνε σίγουρα από τις οικογένειες και από το σπίτι τους και σίγουρα από τον χώρο στον οποίο περνάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας στο σχολείο. Μέσα από πολύ ωραίες και όμορφες δραστηριότητες πλέον, μέσα από ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο μπορούμε να το δούμε και στην ιστοσελίδα μας www.wwf.gr/food. Εκπαιδευτικοί μπορούν να κατεβάσουν αυτό το υλικό και να παίξουν στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών αυτές τις δράσεις, 11 δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με το πώς η διατροφή μας σχετίζεται με τον πλανήτη. Αυτό ακριβώς που τρέχουμε σε αυτή την έκθεση. Mm-hmm. Παιχνίδια δηλαδή που θα συναντήσουμε μέσα στον χώρο της έκθεσης, πώς μπορούμε να συντάξουμε να τα παίξουμε πιο εύκολα και πιο ευχάριστα μαζί με τους μαθητές. Είμαι σίγουρη πως οι γονείς σίγουρα έχουν απορίες και σας ρωτούν πώς μπορούν να καταφέρουν μέσα από το παιχνίδι να πείσουν τα παιδιά τους να φάνε να τρώνε πιο υγιεινές τροφές, έτσι. Όπως πολύ σωστά είπε και η συνάδελφός μου και η συνεργάτης μου, Βίκη Μπαρμπόκα, αν δεν ξεκινήσουν οι γονείς να δίνουν το καλό παράδειγμα, σίγουρα τα παιδιά δεν θα ακολουθήσουν ποτέ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm.
Γενικότερα κάνατε μια πολύ μεγάλη περίοδο και θέλουμε έτσι να μας αναφέρετε αυτή την νέα δράση που κάνει η ΒΒΕΦ, μιας και δεν είχαμε συνηθίσει διαφορετικά, αλλά βλέπουμε ότι είναι και μια στροφή έτσι διαφορετική, η οποία είναι νομίζω και πιο κοντά και στον άνθρωπο, στην κοινωνία γενικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο πιάνοντάς το μάλλον από την αρχή, το θέμα είναι πολύ πιο εύκολο ο καθένας από εμάς να αλλάξει πολύ πολύ μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας, να προστατεύσει τον πλανήτη ουσιαστικά από το σπίτι και από τις επιλογές του, από τις καταναλωτικές του συνήθειες και από όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, όπως πολύ σωστά είπατε, μια περιοδία σε 21 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και από την Λάρισα μέχρι τη Λέσβο, ας πούμε. Συναντήσαμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς γονείς, πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, πάρα πολλούς μαθητές, παιδιά που γνωρίζαν και παιδιά που δεν γνωρίζαν τι σημαίνει σωστή διατροφή και προστασία του πλανήτη. Ελπίζουμε να τους έχει μείνει κάτι από όλο αυτό το πράγμα και ελπίζουμε και οι άνθρωποι εδώ πέρα οι οποίοι έχουν έρθει να δουν την έκθεσή μας να μπουν και αυτή στη σελίδα μας, να δουν και κάποια παραπάνω πράγματα και να... Βίκυ, κλείνοντας, να μας πεις το μήνυμα που θέλει να δώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και γενικότερα για το αν κάποιος σύλλογος ή φορέας θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας και ίσως να κάνετε και κάποια άλλη δράση που να αφορά τα παιδιά που να σας βρει. Το πιο απλό και το πιο ουσιαστικό είναι το δικό μας μοτίβο, το προσέχουμε για να έχουμε. Αφήνουμε αυτόν τον κόσμο στην επόμενη γενιά, ας είμαστε όλοι πιο συνειδητοποιημένοι, γιατί έχουμε έναν πλανήτη. Δεν μπορεί να μας τρέφει ασύστολα και χωρίς μέτρο, γι' αυτό κάνουμε όλοι πιο σωστές επιλογές. Δεν χρειάζεται να είμαστε ενοχικοί, χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όσον αφορά το πώς μπορεί ο κόσμος να μας γνωρίσει, μπαίνει στην ιστοσελίδα μας και το www.bvf.gr. Εκεί θα δει όλες μας τις δράσεις, οι οποίες αφορούν θαλάσσιο πρόγραμμα, δασικό πρόγραμμα, η καθημερινότητα πολιτών που είναι το πρόγραμμα που τρέχουμε εμείς. Μέσα από μικρές δράσεις, αλλά και μαθαίνοντας για εμάς και ευαισθητοποιώντας ο καθένας τον εαυτό του και την οικογένειά του, μπορεί να μας βοηθήσει. Να πούμε απλά ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έτρεξε χάρη στη χρηματοδότηση του Δήματος Σταύρος Νιάρχος και Λάτσι, οπότε κλείνοντας φέτος όλη αυτή την περιοδία ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα, αλλά θα επανέλθουμε με περισσότερες δράσεις. Αυτό, να πούμε έτσι, κλείνει ένας κύκλος, φαντάζομαι ανοίγει ένας νέος, έτσι. Δεν σταματάμε ποτέ, η διατροφή μάλιστα είναι στα σπάργανα για να δούμε περισσότερο τι σημαίνει σπατάλη τροφίμων, να μάθουμε επίσης τι σημαίνει συσκευασία στο τρόφιμα και τι σημαίνει απορρίμματα μέσα από την τροφή, γιατί πολλές φορές η συσκευασία και όσο πιο επεξεργασμένα είναι τα τρόφιμα, καταλαβαίνετε ότι τόσο πιο πολύ επιβαρύνουν τον πλανήτη. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις στο σακούλι μας, μαγειρεύουμε πράγματα, μείνετε συντονισμένοι. Όσο για την έκθεση, σήμερα και αύριο, σήμερα είμαστε μέχρι τις 9 και αύριο Σάββατο 9 με 12 και 6 με 9 είμαστε πάλι εδώ στο χώρο, στο Χάνι. Περιμένουμε τους πολίτες της ΚΟΝ για να μαγειρέψουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά. Και για εμάς και για τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.